Έλα πάμε. Γεια σας φίλοι μου, έτοιμος για ακόμα ένα ψάρεμα. Για όσους έρχονται πρώτη φορά στην παρέα μας, είμαι ο Αντώνης και σήμερα θα ψαρέψουμε μαζί. Σε αυτό το ψάρεμα θα χρησιμοποιήσω διάφορες αρματοσιές και διάφορες τεχνικές για να προσεγγίσω τσιπούρες και λαβράκια. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες, να δούμε αν θα έχουμε και αποτελέσματα. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο κανάμι που έχει αρματοσιά με τσιρώμενο βαρύδι και μακρύ παράμανο με αγκίστρι νούμερο 1-0. Θα δολώσω μεγάλο μονοδόλι. Δολωσιά, κρυμμένο όλο το αγκίστρι και βγαίνει μόνο το αρπάδι. Έτοιμο και το δεύτερο καλάμι για να κάνω βολή. Έχω χρησιμοποιήσει μια διαφορετική αρματοσιά, υβριδική όπως τη λέω εγώ, υβριδικό διπλάρι, που έχει σειρώμενο βαρύδι με συγκεκριμένη διαδρομή που μπορεί να κινηθεί. Έτσι το ένα αγκίστρι θα λειτουργήσει σαν σειρώμενο, ενώ το άλλο θα λειτουργήσει σαν σταθερό. Αρματοσιά δολωμένη. Στο πάνω αγκίστρι έχω παστομένο σαμάρι, κάτω είναι το σειρώμενο βαρύδι και μετά φεύγει ένα μονάγκιστρο με μονοδόλι. Εγώ δεν περνάω από τα κάμερα, κάνει να περάσω. Ναι. Σε λίγο θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα δολώματα. Έχει έρθει και ο Μανώλης, θα στήσει και αυτό στα καλάμια και θα ρίξουμε σε μια μεγάλη περιοχή εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Παιδιά, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Μανώλης, ο κουμπάρος του Αντώνη. Έχω φτιάξει την αρματοσιά μου εδώ πέρα. Εγώ είμαι με τραβέτο και έχω δόλωμα. Έχω βάλει, παιδιά, θράψαλο. Το αγκίστρι είναι μεγάλο, 2-0.
Επόμενο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσω θα είναι το καρούλι. Έχω μία αρματοσιά με διπλό αγκίστρι. Το ένα είναι σειρώμενο. Από πάνω έχω ένα φελό. Και πιο πίσω ένα σειρώμενο βαρύδι. Έχουμε ψάρι. Έλα πάμε. Έλα σου λέω. Ωραίο. Πάνω θα τα βολέψει. Ας βλέχτηκε. Έλα, 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 πάμε. Όχι. Όχι, από εδώ είναι, Μανώλη. Έλα, μη κόβει. Πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, έλα, φυσικά. Ωραίος, ρε! Το έχουμε. Κάτι έχει κλεστεί μετάλλο. Δεν πειράζει, θα το ξεμπλέξουμε. Δεν θα το ξεμπλέξουμε. Αυτό μας πειράζει τώρα. Έλα. Δικό σου. Πάνω που μίλαγα, ρε. Ναι, ναι. Ωραία. Μπράβο, ρε, Αντώνη. Είσαι δυναμή. Τι να κάνω, να κάνω κάτι, να το περάσω από κάτω. Αν μπορέσουμε, που έχει κλεστεί. Βρίσκεται το ένα με το άλλο, Αντώνη. Ναι, ρε. Λοιπόν, άσε το κρατάω εγώ. Κάνε το κομμάτι μου. Έφαγε το σειρώμενο. Όχι, το κομμάτι μου. Τι θα κάνει, μην το κόψεις. Γιατί? Όχι. Ξεκινήσαμε με ένα λαβράκι. Έφαγε στο σειρώμενο. Σειρώμενο βαρύδι, στο διπλάρι. Σε δόλωμα μονοδόλι. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο Αντώνη. Ένα ωραίο λαβράκι. Μπράβο Αντώνη. Μπράβο. Πολύ καλά. Όπα, έχουμε και στο άλλο τσιμπιά. Κάτι γιατί το έχει λεγμένα τα καλάμια και έχει συμπίσει τις αυτό. Παιδιά, μετά από το λαβράκι που έπιασε ο Αντώνης θα ρίξουμε και ένα πεταχτάρι με αγκίστρι 4-0 και δόλωμα σαρδέλα. Έτοιμο και το πεταχτάρι που λέγαμε πριν. Πάω να το ρίξω στις εκβολές από ένα ποταμάκι που υπάρχει εδώ. Δεν ξέρεις τι έπρεπε να έχω τώρα, το κανό. Θα πάω μέσα. Το
πάνω. Έτσι θα αλλάξω και την κάμερα. Για μπάνιο. Κάπου έχω πετάξει το κουδουνάκι. Πού το πέταξε το κουδουνάκι. Αυτό που τράβαγε πριν, το έχει περίπτωση να έχει ψάρι. Θες από εκεί. Τι είναι ρε αυτό. Εδώ μια μουρμούρα ωραία. Είδα πριν ένα σήκωμα στο κουδουνάκι, αλλά ήταν μόνο αυτό και θεώρησα ότι δεν υπάρχει ψάρι. Και τώρα πήγα να ελέγξω το δόλωμα και στο μονοδόλι ήταν αυτή η μουρμούρα. Συνηθίζει να το κάνει, το έχω δει πολλές φορές, να κάνει ένα τράβηγμα και μετά να μην δίνει άλλο σημάδι. Εμένα την ώρα που το χρονώσω πήγα να το βάλω να τα κουμπίσω. Σε τι? Μονοδόλι και μάνα. Είναι το διπλάρι. Ωραίο. Μόλις έκανα τη βολή άρχισε να παίρνει τσιμπιές κατευθείαν το διπλάρι. Να σας δείξω και το ριάκι που έχουμε ρίξει μέσα τις σαρδέλες. Είναι αυτό εδώ. Και από εδώ είναι ο Μανώλης. Θα αφήσω την κάμερα έτσι, ο Ραφαήλ εδώ. Θα αφήσω την κάμερα έτσι για να φαίνονται τα καλάμια και σε περίπτωση που πιαστεί κάτι στο καρούλι θα γυρίσουμε προς τα εκεί.
ψαρί. Στο μονοδόλι. Κάτι φέρνει ο Μανώλης. Ορίστε και μια τσιπούρα σε μένα, παιδιά, στο μονοδόλι χτύπησε. Παιδιά, επειδή θεωρώ ότι η περιοχή εδώ πέρα βάζει λαβράκια, θα κάνω μια δοκιμή σε τραβέντο να δολώσω πολυάγκιστρο με σαρδέλα. Δοκιμή και βλέπουμε. Καλά είναι. Το έχουμε. Θα δούμε. Παραλίγο θα έπαιρνε και το μονοδόλι, το τσάκ. Και θα λέγαμε μετά έφαγε το δόλο. Έχει πόση ώρα που το πάλευε, ρε. Αν τα άκρυα, εντάξει, δεν θα πιανόταν. Το είχε στο τσάκ να το πάρει. Δολωσιά ζωντανός σπάρος για λαβράκι. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι άλλο. Βγήκε το ωραίο λαβράκι, μία μουρμούρα και μία τσιπούρα. Πήραμε αρκετές τσιμπιές, αλλά από μικρά ψάρια που δεν πιανόντουσαν, μιας και χρησιμοποιούμε μεγάλα αγκίστρια. Για σήμερα θα σταματήσουμε εδώ το ψάρεμά μας και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά.